έρχονται και χειρότερα δεινά. Ο λαός μας όμως άρχισε να αντιστέκεται. Είναι τόσο πολλά τα θέματα και τα προβλήματα που προκύπτουν από τη νέα θυελλώδη πρόκληση, από τη νέα επίθεση της δαιμονικής νέας τάξεως πραγμάτων κατά του γένους μας, ώστε δεν προλαβαίνει κανείς να βάλει σειρά και να τα κατατάξει. Το ένα πίσω από το άλλο ξεφυτρώνουν, σαν δηλητηριώδη μανιτάρια. Και οι μεγαλόσχημοι άρχοντες μας προτρέπουν να τα φάμε και να γίνουμε τυφλά όργανά τους. Η πρώτη γεύση από αυτά τα δηλητηριώδη μανιτάρια φανερώνει τις καταχθόνιες προθέσεις τους και ήδη μορφώνει μια εικόνα οδύνης για το γένος μας από τις πρώτες αυτές εμπειρίες του. Είναι φοβερά και αποκαρδιωτικά τα νέα σχήματα που προσπαθεί να καθιερώσει στον τόπο μας η αναπτυσσόμενη παγκόσμια δικτατορία των αθεάτων, όσων και αθέων δυνάμεων της νέας τάξεως πραγμάτων. Η γενική εικόνα που έχει σχηματιστεί μέχρι τώρα με λόγια και με έργα μας προειδοποιεί ότι δεν είναι μόνο αυτές οι αλλαγές. Αλλαγές που σκοπεύουν να κάνουν. Υπάρχουν και άλλες πολλές οι οποίες θα ακολουθήσουν. Στη δική μας περιοχή, εκτός από τα χτυπήματα σε γειτονικές χώρες, όπως η Ιουγκοσλαβία, δεν είχαμε πολεμικές επιχειρήσεις και μαδοθυσίες. Η δική μας χώρα, μολονότι οι εξουσιαστές της υποκλίνονται μπροστά στη δυτική φραγιά, βαδίζει τον ολισθηρό δρόμο της συμπράξεως με τους ισχυρούς κάτω από το παραπλανητικό σύννεφο του εξυγχρονισμού, το οποίο υπόσχεται να βρέξει τη βροχή της προόδου και της αναπτύξεως. Πολλοί όμως το αμφισβητούν και βλέπονται να μένονται βροχές με θανάσιμα δηλητήρια και καταστροφικές φωτιές. Έτσι ο τόπος μας άρχισε να νιώθει το θανάσιμο αναγκαλισμό της νέας παγκόσμιας δικτατορίας. Πρώτα και ολοφάνερα σημεία της διαλυτικής αυτής συμπράξεως με τους κρυφούς μηχανισμούς της νέας τάξεως πραγμάτων είναι ο συστηματικός πόλεμος εναντίον της γλώσσας, στον οποίο έχουμε ήδη αναφερθεί σε άλλα κεφάλαια. Η καθιέρωση, και μάλιστα χωρίς σοβαρό λόγο και χωρίς να ερωτηθούν οι καθηλήν αρμόδιοι γλωσσολόγοι και συγγραφείς του μονοτονικού συστήματος της γραφής, πριν από δύο περίπου δεκαετίες υπήρξε η απαρχή. Μια απαρχή που έγινε με τρόπο βίαιο και γενικό, δημόσια διοίκηση, εκπαίδευση και με σχεδόν αστυνομικό τρόπο αποφασίζουμε και διατάσσουμε.
μια χούφτα βουλευτών μισοκοιμισμένων, κάποια με τα μεσονύχτια μερόνυχτα, συνεδρίαση της Βουλής απεφάσισε τη γλωσσική πορεία ενός λαού με ιστορία χιλιάδων χρόνων. Και αυτό μπορεί, το λένε, και αυτό μερικοί το λένε δημοκρατία, χωρίς να ντρέπονται. Από τη νύχτα εκείνη άρχισε η σκιά της δικτατορίας να σκεπάζει τη χώρα μας. Τότε άρχισε η παραποίηση και η σύγχυση και η λεξιπαινία. Ελάχιστες οι αντιδράσεις και γενική η ανοχή έναντι ενός φοβερού εγκλήματος κατά της πνευματικής ζωής του γένους. Διότι η γλώσσα δεν διαμορφώνεται ούτε εξελίσσεται με διαταγές και διοικητικές αποφάσεις, αλλά από την προφορική και γραπτή χρήση της γλώσσας. Τελείως ελεύθερα και με βάση τους φωνητικούς και γλωσσικούς κανόνες κάθε λαού. Ύστερα προχώρησαν στην παραποίηση της ιστορίας και από τους ξένους και από τους ντόπους Γρακίνους που έφτασαν να πούν μύθο το κρυφό σχολείο και σφαγεία των λαών, τον μεγάλο Αλέξανδρο. Και ακολούθησαν οι βεβηλώσεις των εθνικών συμβόλων, όπως το κάψιμο της ελληνικής σημαίας και άλλα. Το επόμενο βήμα ήταν, παράλληλα με τη σημαντική διάλυση της παιδείας, η επίθεση κατά του μαθήματος των θρησκευτικών που το περιόρισαν με στόχο την πλήρη καταργησή του. Να μην μαθαίνουν τα παιδιά μας τι Θεό πιστεύουν και τι Θεό λατρεύουν. Στη συνέχεια, αφού προσπάθησαν και προσπαθούν με κάθε τρόπο να περιορίσουν κάθε φωνή που λέγεται την αλήθεια και υπερασπίζεται την παράδοση και την αγροούν και τη σπρώχνουν προς το περιθώριο της σιωπής, ξέσπασε ξαφνικά το θέμα των ταυτοτήτων. Απαγόρευσαν και πάλι με αυταρχικό τρόπο και χωρίς κανένα διάλογο την αναγραφή του θρησκεύματος στις ταυτότητες, καθώς και την εθνικότητα. Γιατί ποιους ενοχλεί η θρησκεία και η εθνικότητά μας? Μόνο τους αλλόθρησκους και τους αλλογενείς. Και όπως αποκαλύφθηκε και γράφηκε στον τύπο, αυτά τα δύο τα ζήτησαν πιεστικά οι Αμερικανοεβραίοι που ήρθαν εδώ σαν αφεντικά και απέτυσαν οι Έλληνες να μην φαίνονται πια ως Έλληνες και Ορθόδοξοι Χριστιανοί, να μην ομολογούν την ιδιότητά τους έστω και από την αναγραφή της ταυτότητάς τους. Και αυτό λέγεται δημοκρατία. Να αποφασίζουν άλλοι για το τι θέλεις εσύ και μάλιστα σε τόσο κέρια θέματα όπως η πίστη και η εθνικότητα στον ίδιο, επαναλαμβάνω, στον ίδιο τον τόπο σου να αποφασίζουν οι άλλοι. Αυτό θέλησε και αυτό επέβαλε η νέα τάξη πραγμάτων που είχε ετοιμάσει και άλλες αλλαγές πολύ χειρότερες.
οι εξουσιαστές που θέλουν να ελέγχουν τα πάντα και όχι μόνο όσα φαίνονται, έχουν μεθοδεύσει πολλά σχέδια που τα παρουσιάζουν σιγά σιγά και με τέτοιο τρόπο ώστε να μην γνωρίσει κανείς εγκαίρως τι τέξεται η επιούσα, τι θα συμβεί αύριο, τι θα γεννήσει η αυριανή ημέρα και να μην να αντιδράσει. Γιατί με το θέμα των ταυτοτήτων, μόλις ο πολλής κόσμος αντελήφθη τον κίνδυνο, άρχισε ήδη να αντιδρά και να μην υποτάσσει τη θέση της άνομης εξουσίας. Γιατί ο απλούστερος των ανθρώπων καταλαβαίνει ότι η απάλληψη του θρησκεύματος και της εθνικότητας από τις ταυτότητες, παρά τα όσα νομικίστικα επιχειρήματα περί προστασίας των μειονοτήτων σε μια χώρα με συμπαγές στο εθνικό και θρησκευτικό στοιχείο σε ποσοστά που ξεπερνούν το 95% και ποτέ δεν αδικήθηκε καμιά μειονότητα θρησκευτική στον τόπο μας, έχει ως μόνο σκοπό τη διευκόλυνση της ανεξέλεκτης προωθήσεως στις κέρυες εμπιστευτικές θέσεις των εχθρών του τόπου, ώστε να είναι ανοιχτός ο δρόμος για τον κρεμό όπου θέλουν να μας πρόξουν μια ώρα γρηγορότερα. Μετά το θέμα των ταυτοτήτων και την κατάργηση του εθνικού νομίσματος, μέγα θέμα οικονομικής εξαρτήσεως από τους ξένους, άρχισε να συζητείται η αλλαγή της σημαίας και μάλιστα η κατάργηση του σταυρού από αυτήν, που είναι το κύριο σύμβολο αυτού του τόπου. Και όπως λέγεται από διάφορους γρεκύλους, θα ακολουθήσουν και άλλες μεγάλες αλλαγές που δεν θα αφήσουν τίποτα όρθιο και θα γίνουμε μία νέα Βαβυλωνία, μια τελείως απρόσωπη χώρα, όπου η ανομαλία θα έχει την ίδια τιμή με τη φυσιολογική ομαλότητα και τη ζωή του ανθρώπου, αντίστοιχη με τη ζωή του κτίνους, αν και τα κτίνη και γενικώς τα ζώα ζουν πιο φυσιολογική και ομαλή ζωή από τους ανθρώπους και δεν έχουν στην ιστορία τους τη δελιγμία των Σοδόμων και των Γομόρων. Η κατάργηση της εθνικής ανεξαρτησίας σύμφωνα με την αρχή της περιορισμένης κυριαρχίας, σε εισαγωγικά, μετά τη Γιουγκοσλαβία, μια αρχή που έγινε δόγμα του ΝΑΤΟ, έχει αρχίσει με τη σφοδρή καταπολέμηση του πατριωτισμού, που τον ονομάζουν, του πατριωτισμού, τον ονομάζουν ή της τάξεως, νέας τάξεως πραγμάτων, τον ονομάζουν ξεπερασμένο σοβινισμό και την αντίληψη ότι ο εθνικός χώρος της πατρίδος δεν ανήκει πλέον στο γένος μας, αλλά σε όλους. Η έννοια της ιδέας της πατρίδας είναι κάτι που θέλουμε να το αποβάλουμε. Και αυτή η πίεση ασκείται μόνο σε μας και όχι στις άλλες ευρωπαϊκές και απόμακρες χώρες, που προτάσσουν και υποστηρίζουν πάνω απ' όλα
την πατρίδα τους. Γιατί η ιδέα και η έννοια της πατρίδος είναι βαθιά ριζωμένη στην ψυχή κάθε ανθρώπου. Από την εποχή του Ομήρου, που δίδαξε τους πάντες ότι εις Ιωνός άριστος αμήνεστε περί πάτρης, και το πλατωνικόν πατρώστε και μητρώστε και των άλλων προγόνων απάντων τιμιότερων και σεμνότερων και αγιότερων εστίν πατρίς. Η Ελλάδα δίδαξε και διδάσκει τη φιλοπατρία με το λόγο, αλλά και με το αίμα της, και δεν μπορεί ποτέ να αρνηθεί τον εαυτό της ως το τέλος της ιστορίας της. Ό,τι και αν λένε οι προπαγανδιστές της νέας τάξεως πραγμάτων. Διότι η ρωμιοσύνη θα χαθεί, επαναλαμβάνω, η ρωμιοσύνη θα χαθεί όντας ο κόσμος λήψη. Έχουν την ίδια νοοτροπία του δικτατορικού διαγισμού για μια κυβέρνηση και μια θρησκεία. Μια γλώσσα, ένα νόμισμα, μια σημαία και όλα σε μια μορφή και όλοι με ένα κωδικό αριθμό με τον οποίο ο μέγας αδερφός του Orwell θα ελέγχει τους πάντες και τα πάντα. Αυτά ονειρεύονται τα άρρωστα μυαλά της νέας τάξης πραγμάτων, να τα στα νοσηρά τους όνειρα και προσπαθούν να τα υλοποιήσουν. Όχι μελλοντικά, αλλά άμεσα και σε μερικούς τομείς ήδη έχουν αρχίσει να πραγματοποιούν, όπως παραδείγματος χάρη στην κατάργηση της ελληνικής γλώσσας και την αντικατάστασή της με την αγγλική. Θλιβερή αρχή έγινε με τους τίτλους των περισσότερων περιοδικών που έχουν αγγλικές ονομασίες και μάλιστα γραμμένα με ξένα στοιχεία, τόσο που αναρωτιέσαι αν είναι ελληνικά περιοδικά ή ξένα. Και τα περίπτερα είναι φορτωμένα με αυτά τα ξενότιτλα περιοδικά που εθίζουν κάθε εβδομάδα και κάθε μήνα τους Έλληνες στην καθημερινή χρήση της αγγλικής. Επίσης, υπάρχουν έντυπα που δημοσιεύουν μαζί με τα ελληνικά κείμενα και περίληψή τους σε αγγλική μετάφραση και σε μερικές άλλες περιπτώσεις αυτούσια τα κείμενα στην αγγλική γλώσσα. Έτσι συνεχίζεται ένας γλωσσικός συμβαρυτισμός που οδηγεί στην κατάργηση της ελληνικής και στην καθιέρωση της αγγλικής. Αν συνεχιστεί η σημερινή κατάσταση της συστηματικής διώξεως της ορθής ελληνομάθειας και της ταυτόχρονης υποστηρίξεως των ξένων γλωσσών και ιδιαίτερως αγγλικής, θα φτάσουμε στο σημείο να μην μιλά πλέον κανείς την ελληνική γλώσσα στην Ελλάδα και θα είμαστε σαν ξένοι στον ίδιο μας τον τόπο. Αν μάλιστα συνδυαστεί το γεγονός αυτό με την πολυπληθυσμιακή αλλίωση, τότε η Ελλάδα θα μείνει χωρίς Έλληνες και πιθανόν να μην λέγεται πλέον Ελλάδα, αλλά θα έχει κάποιο άλλο όνομα, ίσως
πρώην Ελλάς ή κάτι ανάλογο. Και με την κατάργηση της κυριαρχίας και του φανισμού του λαού και της γλώσσας και της θρησκείας του, θα θυμίζει την εικόνα της ερημόσεως που περιγράφει ο δικός μας ποιητής Διονύσης Σολωμός. Κάποιοι μιλούν και για την κατάργηση του εθνικού μας ύμνου, που περιγράφει λοιπόν στο επίγραμμά του «Στα ψαρά, στον ψαρόν την ολόμαυρη ράχη, περπατώντας η δόξα μονάχη» και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Μια ολόκληρη ράχη θα καταντήσει και η γη της Ελλάδος, εάν δεν αντιδράσουμε όλοι και δεν πούμε ένα μεγάλο όχι ανυποχώρητης ομοψυχίας. Και αυτό το όχι πρέπει να το πούμε έστω και τώρα. Και μάλιστα όλοι μας. Πριν αναγκαστούμε να πάρουμε τα βουνά και πριν έρθουν τα χειρότερα. Ας ετοιμαστούμε ψυχικά και πνευματικά. Ας ενημερωθούμε σωστά, ας δούμε κατάματα την πραγματικότητα, γιατί αν αδιαφορήσουμε, τότε θα είμαστε αλυσοδεμένοι και ανήμποροι να αντιδράσουμε και να κάνουμε αντίσταση. Τώρα πρέπει να αντιδράσουμε και όχι στα πολεμικά μέτωπα. Στην καθημερινή μας ζωή θα δώσουμε τη μάχη κρατημένη από την πίστη και τις παραδόσεις και με ακλόνητη θέληση για την υπεράσπιση της πατρίδας, της γλώσσας, της ιστορίας και ό,τι άλλο ιερό παραλάβαμε. Όπλο μας ο Σταυρός, οδηγός μας, η υπέρμαχος στρατηγός, η υπέρμαχος στρατηγός του γένους μας, η Θεοτόκος. Να σταθούμε όρθιοι, να μην υποχωρήσουμε ποτέ και για τίποτε, όσες θυσίες και αν χρειαστούν. Να μην προσκυνήσουμε ποτέ το θηρίο και να μην φοβηθούμε τα έξυπνα όπλα του και τους απακτορούς των χρημάτων του. Τα χειρότερα που αναμένονται και προγραμματίζονται από τα αβυσαλαία κέντρα αποφάσεων της νέας τάξης πραγμάτων αποτελούν ένα σύνθετο πλέγμα μέτρων που αφορούν όχι μόνο τα εθνικά και τα πνευματικά αποθέματα του ελληνισμού, αλλά και σε άλλα πιο πρακτικά και άμεσα θέματα ζωής και επιβιώσεως, όπως είναι η εργασία, η υγεία, η ασφάλεια, η εκπαίδευση και άλλα. Ήδη αρκετά από αυτά έχουν χτυπηθεί και ακόμη έπεται να χτυπούν πιο δυνατά την πόρτα των εργαζομένων, αλλά και άλλα ζητήματα παρόμοια κάνουν την εμφάνισή τους στην οικονομική ζωή και επιτείνουν το αίσθημα φόβου και ανασφάλειας και απομονώσεως. Και αυτά τα προβλήματα δεν είναι θεωρητικά, ώστε κάποιοι κοινικοί και άψυχοι να διαφορήσουν και να τα χαρακτηρίσουν ως άχρηστα και ξεπερασμένα, όπως κάνουν για τα εθνικά σύμβολα και τις βασικές πεπιθήσεις του λαού μας, αλλά πολύ πρακτικά, πολύ άμεσα, που διαπερνούν και αφορούν την καθημερινή ζωή του καθενός μας. Με την αναφορά μας αυτή
στα χειρότερα δεινά που περιμένουν την πατρίδα μας, αν δεν ετοιμαστούμε και δεν αντιδράσουμε από τώρα, δεν θέλουμε να φοβηθεί ο καλός αναγνώστης, αλλά κυρίως να ενημερωθεί καλύτερα και με σύνεση και ψυχραιμία να πάρει τις αποφάσεις του και να αναμετρήσει τις ευθύνες του. Γιατί στο νέο αυτό πόλεμο κατά του γένου μας, όλοι έχουμε ευθύνες, μικρές ή μεγάλες, και από όλους μας εξαρτάται αν θα μείνουμε άνθρωποι ελεύθεροι και πολιτισμένοι, αν θα λεγόμαστε Έλληνες και ορθόδοξοι χριστιανοί, και αν θα ζήσουμε όπως θέλουμε εμείς ή όπως θέλουν οι άλλοι, οι ξένοι, οι άνομοι και άθεοι δικτάτορες της νέας τάξεως πραγμάτων. Αυτό εμείς πρέπει να το αποφασίσουμε και να το κάνουμε πράξη καθημερινή και για τον εαυτό μας και για τον άλλο. Και εδώ πρέπει να τονιστεί ότι αφού συμβιώνουμε εν κοινωνία και μάλιστα εν κοινωνία εν Χριστώ, πρέπει να μην ξεχνούμε ότι έχουμε χρέος όχι μόνο για τον τόπο μας, αλλά και για τους άλλους ανθρώπους και ταυτόχρονα για τις μελλοντικές γενιές, αν θα τους παραδώσουμε την Ιερή Παρακαταθήκη που παραλάβαμε, αν θα τους δώσουμε την αληθινή Ελλάδα και το ορθόδοξο γένος μας και την παράδοσή του, όπως τη λάβαμε τους πατέρες μας και τους παππούδες μας. Αυτή η ευθύνη δεν παραγράφεται. Οι αληθινοί Έλληνες και οι αληθινοί Χριστιανοί δεν φοβούνται ποτέ. Ούτε λιποψυχούν, ούτε υποχωρούν. Υπερασπίζονται τη ζωή τους όσο και τα πιστεύματα στην ελευθερία τους, και έχουν όπλο τους ακίνητο το σταυρό. Εν τούτο νίκαν. Η αγάπη τους για την αλήθεια και την ελευθερία εκφράζεται και πραγματοποιείται διαχρονικώς με τη σημαία. Ποια σημαία? Ελευθερία ή θάνατος. Μέσος όρος δεν υπάρχει. Συμβιβασμός ποτέ και με κανέναν. Και αυτή τη φορά, όπως και σε άλλες φορές, ελευθερία είναι η πίστη μας, η παράδοσή μας, η ρωμιοσύνη μας. Οι ξένοι περισφύγουν τη θηλιά της αγχώνης στο λαιμό του τόπου. Ο λαός μας αρχίζει να καταλαβαίνει τους κινδύνους αυτούς και ετοιμάζεται να αντισταθεί. Γιατί ο αληθινός Έλληνας, ο αληθινός Ρωμιός, παρά τα όποια αλατώματα και τα πάθη του, γεννιέται ελεύθερος και πεθαίνει ελεύθερος. Του Έλληνος ο τράχυλος ζυγών δεν υπομένει, έλεγαν οι πατέρες μας, και το στήριζαν με τη ζωή τους. Αυτό το ψυχικό μεγαλείο του αδάμαστου φρονήματος του Ρωμιού, δεν υπάρχει καμιά δύναμη σε αυτόν τον κόσμο που να μπορεί να νικήσει. Γιατί ο ίδιος και η ζωή του είναι καθαρή, η καθαρή μορφή της ελευθερίας σε Χριστό Ιησού. Όταν λοιπόν έχουμε τέτοια δύναμη στα χέρια μας, στη ψυχή μας, θα φοβηθούμε τους μυρμικολέοντες της νέας τάξεως πραγμάτων? Ο ίδιος ο Θεάνθρωπος μας είπε καθαρά: μη φοβηθείτε από τον αποκτηνόντον το σώμα
την δε ψυχή μη δυναμένα αποκτήνε. Ημών δε και τρίχης της κεφαλής πάσε ειρημημένε εισι. Μην φοβηθείτε, πολλός του Θείου ενδιαφέρεται εμείς. Ματθαίος Ι, 28-31. Γι' αυτό και αληθινοί Ρωμιοί, οι Ορθόδοξοι Έλληνες δεν φοβούνται ποτέ και δεν υποχωρούν στον καλό αγώνα τους και ούτε θα βοηθούν, ούτε θα υποχωρήσουν και τώρα μπροστά σε επιθέσεις των αθέων δυνάμεων των νέων δικτατόρων της λεγόμενης νέας τάξεως πραγμάτων. Θέμα δεύτερο. Ώρα ή μάλλον η ώρα της ομολογίας. Τι πρέπει να κάνουμε. Η ομολογία πίστεως είναι το αδιάκοπο χρέος του αληθινού χριστιανού σε όλη τη ζωή του. Γιατί η ομολογία πίστεως δεν είναι μία φραστική έκφραση πίστεως που έχει κανείς μέσα. Γίνεται βέβαια και αυτό οπότε και όπου χρειαστεί και δίδεται ως απάντηση διαλόγου. Η ομολογία πίστεως όμως είναι διπλή. Γίνεται με λόγο και προπαντός με την πράξη. Και αυτή η ομολογία με έργα διέργου είναι και πρέπει να είναι συνεχής. Μέρα και νύχτα και να εκδηλώνεται με τη συμπεριφορά και την εγένεια ζωή μας μες στον κόσμο. Ο Λόγος του Θεού μας προσδιορίζει την ανάγκη αυτή και την εντέλεται. Δείξον μη την πίστη σου εκ των έργων σου. Το λέγω για σένα που λες ότι το έχω μέσα μου βαθιά και το πιστεύω, αλλά δεν θέλω να το εκδηλώνω. Άκουσε το άλλη μία φορά. Τι σου λέγει ο Χριστός. Δείξον μη την πίστη σου, δείξε μου την. Πώς θα τη δείξεις, όταν είσαι κρυμμένη μέσα και λες δεν την εκδηλώνω. Εκ των έργων σου, με τα έργα σου. Αυτή λοιπόν η ομολογία, αυτή η πραγματικότητα είναι και αδιάκοπη και πλήρης και γίνεται πρωτίστως στον ίδιο το Θεό και ταυτόχρονα και παραλλήλως προς τους άλλους ανθρώπους οι οποίοι, όποιοι κι αν είναι αυτοί, εχθροί ή φίλοι, ομόψυχοι ή αλλόψυχοι, πιστοί ή άπιστοι. Και ακόμη πρέπει να δίνουμε λόγο για την πίστη μας. Όταν μας το ζητούν θετικά ή αρνητικά οι ερωτώντες, διότι η πίστη και η ομολογία της είναι σαν το ονοματεπώνυμά μας. Όταν μας ρωτούν πώς μας λένε, απαντούμε λέγοντας το όνομά μας. Το ίδιο είναι και με την ομολογία της πίστεως. Λέμε το όνομα της ψυχής μας. Και η ψυχή έχει όνομα και όχι μόνο η παρουσία μας μες στον κόσμο.
και η ψυχή μας έχει όνομα και το όνομά της πρέπει να φαίνεται ποιο είναι. Μάλλον να δείχνεται, όχι υπεροπτικά, δεν εννοεί αυτό, να μιλάει μόνο του, να μιλάει μόνο της πραγματικότητα, ότι το όνομα της ψυχής είναι χριστιανός. Έτοιμη δε αΐ προς απολογίαν παντί το πιστεύονται. Ημάς και παντί το ετούντι ημάς λόγω περί της ελμήν ελπίδος μεταπραήτως και φόβου συνείδηση έχοντες αγαθή. Να είμαστε έτοιμοι για απολογία σε κάθε ένα που μας ζητάει λόγο για την ελπίδα που ονομάζεται Χριστός με πραότητα και με φόβο και με συνείδηση αγαθή. Ή να ενώ καταλαλούσει ημών κακοποιών, κατασχηθώσει επηρεάζοντας ημών την αγαθή είναι Χριστό αναστροφή. Για να ξέρουν, ενώ μας ονομάζουν για την τότε που έχει μιλάει ως κακοποιούς, να ντραπούν βλέποντας τα αγαθά μας έργα και την αγαθή συνείδηση. Να απολογήσετε χωρίς εξάψεις, χωρίς φανατισμό. Να έχετε πάντοτε αγαθή τη μαρτυρία της συνειδήσεώς σας. Ότι ετηρήσατε ακριβώς τον νόμο του Θεού, ώστε για όσα σας κατηγορούν, να ντροπιαστούν οι κατηγοροί σας. Πιο κατηγορηματικός, πιο ξεκάθαρος γίνεται ο Λόγος του Θεού σε πολλά σημεία του Ευαγγελίου. Και ιδιαίτερος όταν ο Θεάνθρωπος μίλησε στους μαθητές του και κατ' επέκταση σε όλους μας προσωπικώς, αφού κάθε πιστός πρέπει να είναι κατά πάντα μαθητής του Χριστού λέγοντας «Πας ουν ως της ομολογήσει εν εμή έμπροσθεν των ανθρώπων, ομολογήσου καγώ εν αυτό έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής, ως της δεν αργήσετε με έμπροσθεν των ανθρώπων, αδνήσω με αυτόν καγώ έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής». Είναι πολύ εύκολο να κατανοηθεί ο λόγος αυτός, ο θεμελιώδης που πρέπει πάντοτε να εφαρμόζουμε και με λόγο και με έργο, κυρίως με έργο ζωής και σωστής συμπεριφοράς προς όλους. Και σε άλλο σημείο του λόγου ο Χριστός είπε «Και έσεστε μισούμενοι υπό πάντων δια το όνομά μου, ο δε υπομείνας εις τέλος σωθήσετε». Δηλαδή, οι άνθρωποι του κόσμου, οι άπιστοι, θα σας μισούν επειδή είστε χριστιανοί, γιατί πιστεύετε στο όνομά μου. Εκείνος όμως που θα δείξει υπομονή, υπομονή στις δοκιμασίες αυτές, μέχρι τέλους, αυτός θα σωθεί. Και όλα αυτά, όπως και από άλλα από σπάσματα του Ευαγγελίου, είναι άκρως επίκαιρα και διαχρονικά και μας εξηγούν τους τρόπους ζωής και καλού αγώνα στον άδικο και άθεο κόσμο, στον οποίο ήρθε ο Θεός να βάλει μαχαίρι και όχι να συμβιβαστεί. Τι είπε δηλαδή ο Χριστός? Μην νομίσετε ότι ήρθον βαλήν ειρήνη επί τη γη,
ουκ ήρθαν βαλήν ειρήνη, αλλά μάχαιρα. Δηλαδή, μην νομίσετε ότι ήρθα στη γη να φέρω μια τέτοια συμβιβαστική ειρήνη, όπως φαντάζονται μερικοί, και εννοεί εδώ Εβραίους, που περίμενε το Μεσσία ως κοσμικό βασιλέα και ακόμα τον περιμένουν. Δεν ήρθα για να φέρω ειρήνη, αλλά μάχαιρα και διαίρεση και διχασμό, για τα οποία βεβαίως υπεύθυνη είναι η κακία των ανθρώπων. Είναι ο χωρισμός και ο διχασμός μεταξύ των πιστών και των απίστων. Ανάμεσα στους ανθρώπους που πιστεύουν και αγαπούν τον Θεό και στους ανθρώπους που τον αγιούνται και τον βγάζουν από τη ζωή τους. Όπως οι σημερινοί υποψήφοι δικτάτορες της νέας τάξης πραγμάτων που σκέφτονται και ενεργούν ως θεοί, σαν να είναι δικός τους ο κόσμος όλος, έψυχος και άψυχος. Ενώ η αλήθεια είναι εντελώς διαφορετική, διότι είναι του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής. Από την αρχή το είπαμε και το ξαναλέμε, κι ας μας συγχωρεθούν οι επαναλήψεις, έχουμε πει και έχουμε μπει σε μεγάλη κρίση, σε μια επικίνδυνη περίοδο, και δεν είναι από τώρα γνωστό πόσο θα διαρκέσει και πού θα μας οδηγήσει. Προσωπικώς ομολογούμε ότι όποιες δυσκολίες και όποιες περιπέτειες και αν αντιμετωπίσει ο τόπος μας από τη μεθοδευμένη επίθεση των αθέων δυνάμεων της νέας τάξης πραγμάτων, το γένος μας θα νικήσει για άλλη μια φορά. Γιατί θέλει και μπορεί να διασώσει μέσα του την αλήθεια και την ελευθερία που έχει και είναι το υπαρξιακό του δυναμικό και το αμετακίνητο ιδανικό του. Μέσα στον ορίζοντα του βίου του, του ιστορικού, αντυχεί πάντα ο λόγος που στεγάζεται στο θούριο του Ρήγα, καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Πέρα όμως από αυτή τη γενική τοποθέτηση και τον προσανατολισμό του γένους προς τα ιδεώδη και τις αξίες της παραδόσεώς μας, πολλοί αναρωτιούνται και λένε, εμείς οι απλοί, οι καθημερινοί άνθρωποι που δεν κατέχουμε θέσεις και δεν ασκούμε καμιά εξουσία, τι πρέπει, τι μπορούμε να κάνουμε. Η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι και το κέριο, το πιο ουσιαστικό θέμα στην όλη προβληματική για τον τόπο μας. Πάντοτε και ιδιαίτερως τούτη την κρίσιμη ώρα της αναμετρήσεως με τους αδυνάτους, παύλα εισαγωγικά δυνατούς, τους ασόφους σοφούς, τους εξουσιαστές χωρίς εξουσία της νέας τάξης πραγμάτων, που όλη τους η δύναμη στηρίζεται στις απειλές, στα σκοτεινά σχέδια και σοβαρές επιθέσεις, οι οποίες είναι προσωρινά νικηφόρες και ποτέ οριστικές. Οι άνθρωποι αυτοί, τυφλωμένοι από σκοτεινή τους ιδεολογία, δεν βλέπουν ότι το φρόνημα του λαού, του απλού πιστού ανθρώπου, είναι ισχυρότερο από κάθε άλλο όπλο, διότι διαμορφώνει η δίστομος μάχαιρα του Θείου Λόγου όλα αυτό. Ζών γάρο λόγος του Θεού,
και ενεργής. Και το μότορος υπερπάσων μάχερα δίστομων, διεκνούμενος άκρη μερισμού ψυχής και πνεύματος, αρμόντι και μυελών, κριτικός ενθυμίσεων και νιών καρδίας. Αυτός ο λόγος, η ερμηνεία του, του Θεού, που είναι πιο κοφτερός από δίκοπο μαχαίρι και φτάνει μέχρι το κόκαλο και στην καρδιά και στις έννοιες της ψυχής και τα διαπερνά όλα, είναι η αφετηρία και μαζί της η ανθρώπινη θέληση και πίστη που γίνεται η αφετηρία του Θεοδόξου φρονήματος. Και αυτό το φρόνημα, όταν ριζώσεις την ψυχή, αποτελεί τη μεγαλύτερη αντίσταση για όλα και πάντοτε ανίκητη. Γι' αυτό και ο καλός αναγνώστης και ο καλός αγωνιστής πρέπει να μένει πιστός και μετακίνητος μέχρι μαρτυρίου στην ιερή παρακαταθήκη των προγόνων του, αυτά που μας έδωσαν οι πατέρες μας και πρέπει να τα παραδώσουμε και εμείς τα παιδιά μας, να τους δώσουμε την πίστη στον Χριστό, το ορθόδοξο γένο μας, αυτό που λέγεται Ελλάδα, μια και μοναδική σε όλα, να μην αρνηθούμε ούτε γιώτα ένα, αλλά να συνεχίσουμε την ίδια πορεία προς τον ήλιο της δικαιοσύνης κατά την εντολή. Συ μείνε πιστός, εν εις έμαθες και εμπιστώθεις. Μας βρετοφωνάζει ο Απόστολος Παύλος να μείνουμε ακλόνητοι σε όσα μάθαμε και βεβαιωθήκαμε και από προσωπική πείρα. Προηγουμένως όμως μας προειδοποιεί ότι όσοι θέλουν να ζήσουν σωστά με την παράδοση αυτή θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες, θα καταδιωχθούν από τους πονηρούς κοσμοκράτορες. Πάντες οι θέλοντες ευσεβώς είναι Χριστό Ιησού διωχθήσονται. Πονηροί δε άνθρωποι και γόητες, προκόψουν το χείρο, πλανώντες και πλανόμενοι. Πιο απλά, όσοι θέλουν να ζήσουν με ευσέβεια, έχουν μπροστά τους διωγμό. Όσοι είναι πονηροί και είναι απατεώνες, αυτοί έχουν προκοπή στο χειρότερο. Θα πλανούν τους άλλους, θα είναι δηλαδή λαοπλάνοι και οι ίδιοι θα πλανώνται μαζί με τον κόσμο. Εμείς θα κρατήσουμε την παράδοσή μας με κάθε θυσία. Θα συνεχίσουμε ανυποχώρητα την πορεία μας σε αυτόν τον κόσμο και ας μας πολεμούν οι άνομοι και οι άπιστοι. Έτσι έζησε πάντα ο ελληνισμός και σε ειρήνη και σε πόλεμο. Και πρώτος κανόνας μάχης και νίκης είναι να μην γονατίσουμε ποτέ, να μην προσκυνήσουμε ποτέ το βέλημα της ερημόσεως, το θηρίο της ανομίας που καταστρέφει και καταργεί το πρόσωπο του ανθρώπου. Ο Θεάνθρωπος είπε «Ημείς εστέ οι δικαιούντες σε αυτούς ενώπιον των ανθρώπων». Ο δε Θεός γινώσει της καρδίας ημών, ότι το ελλημήν υψηλό βέλημα ενώπιον Θεού. Εξηγημένο. Εσείς είστε που αυτοδικαιώνετε τον εαυτό σας και παρουσιάζεστε ως δίκαιοι μπροστά στους ανθρώπους. Ο Θεός όμως γνωρίζει καλά τι κρύβεται μέσα στην καρδιά σας και σας αποστρέφεται, γιατί αυτό που εμφανίζεται μεταξύ των ανθρώπων με την υποκρισία ως ψηλό και σπουδαίο είναι συχαμενό και αειδιαστικό ενώπιον του Θεού. Το ίδιο ακριβώς είναι και το σχέδιο της νέας τάξεως πραγμάτων για την παγκόσμια κυριαρχία των ανώμων, που θυμίζει τον άνομο εκείνο κριτή της ευαγγελικής παραγωγής που έκρινε τα πάντα το Θεό μη φοβούμενος και άνθρωπο μη εντρεπόμενος. Γι' αυτό και έχουμε και πάντα θα έχουμε τη συμμαχία του Θεού αν βαδίζουμε στον δρόμο της πίστεως. Και ο δρόμος αυτός είναι η παράδοση
της Ρωμιοσύνης που έχει κέντρο της ζωής της την Εκκλησία. Να λοιπόν τι πρέπει και εμείς να κάνουμε. Αυτό που έκαναν και οι παππούδες μας. Να έχουμε στο κέντρο της ζωής μας την Εκκλησία, ώστε η ζωή μας να είναι εκκλησιαστική κατά πάντα. Υπάρχουν και μερικοί που αναφέρονται στην οικονομική πρόοδο, στην ευημερία και την τεχνολογική ανάπτυξη. Σε αυτούς πρέπει να πει κανείς ότι και η υποσχόμενη οικονομική πρόοδος και η τεχνολογική ανάπτυξη, τις οποίες υπόσχεται στην ψηφία, στα υποψήφια θύματα της νέα τάξη πραγμάτων, ελέγχονται και αντιμετωπίζονται όχι με κριτήρια δικαιοσύνης και σεβασμού των ανθρώπων, αλλά με τα πάνθρωπα και κοινικά κριτήρια του κέρδους των ολίγων σε βάρος των πολλών. Η λογική της ελεύθερης αγοράς είναι μετάφραση και στην οικονομία και στην τεχνολογία. Δηλαδή, τι μετάφραση? Το κέρδος των εξουσιαστών. Και σε απλούστερη μετάφραση και διατύπωση, πέθανε εσύ για να ζήσω εγώ καλύτερα. Αυτή είναι η φιλοσοφία των νέων δικτατόρων. Αντίθετα στη δική μας παράδοση, όλα ήταν και είναι ανθρώπινα, δηλαδή απόλυτη σεβασμός στον άνθρωπο ως πλάσμα του Θεού, ως οδηγός του βίου, ο λόγος του Θεού. Γι' αυτό και η απάντηση των παλαιών ήταν ο χρυσός κανόνας λιτότητας και της διακρίσεως. Τότε λέγανε το περίφημο εκείνο: «Τι είσαι στη πλούσιος, ο εντολίγο αναπαυόμενος». Έτσι έλεγαν τότε. Σήμερα η λογική των ισχυρών έχει αναδείξει σε πρώτη θέση την αξία του περιτού, του πρόχειρου που σύντομα θέλει αντικατάσταση. Γι' αυτό και η δαιμονική αντίληψη του «το κέρδος πάνω απ' όλα», κέρδος αδικίας και ματαιότητος, δεν δέχεται την παράδοση της ρωμιοσύνης που αντιτίθεται στην αντίληψη της πλεονεξίας, του άλογου πλουτισμού, της άδικης εξουσίας των ολίγων σε βάρος των πολλών. Περιφρονούν τη θεοδίδακτη αλήθεια της παραβολής του πλουσίου και του φτωχού Λαζάρου. Βρίσκεται στο 16ο κεφάλαιο του Λουκά, 19-31 στίχος. Αξίζει να το ξαναδιαβάσουμε και όλο το Ευαγγέλιο βεβαίως. Αυτή η μεγάλη κρίση μέσα στην οποία έχει ρηχτεί ο τόπος μας δεν είναι μια απλή κρίση, έστω και μεγάλη. Είναι ένας ακήρυκτος, ένας πολυμέτωπος πόλεμος που όλοι θα κληθούμε ή δικαλούμεθα από τα γεγονότα να λάβουμε αμέσως μέρος και να ομολογήσουμε ή να αρνηθούμε ομιγέννητο τον Χριστό και την Ελλάδα, ή θα τα προασπίσουμε άκρη θανάτου ή θα καθούμε για πάντα στους υπόνομους της νέας τάξης πραγμάτων. Θα το ξαναπώ για άλλη μια φορά. Προσωπικά πιστεύω και το γράφω ότι το γένος μας δεν θα προδώσει τον Χριστό και την ψυχή του. Θα παλέψει και θα νικήσει. Με δοκιμασίες βεβαίως και πολλές επιθέσεις, αλλά θα νικήσει. Χρειάζονται όμως να πούμε λίγα λόγια σχετικά με τον τρόπο της μάχης, καλής ομολογίας του κάθε πιστού ανεξαρτήτως τι είναι και τι δεν είναι μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Στη συνέχεια θα κάνουμε ευρύτερο το λόγο, θα εξηγήσουμε περισσότερο τι σημαίνει ομολογία πίστεως, λόγο, έργο και διανοία, γιατί και με τους τρεις αυτούς τρόπους γίνεται ομολογία πίστεως και με τον Θεό πρωτίστως και τους ανθρώπους. Εμείς πιστεύουμε ότι ο Ιησούς Χριστός, ο Θεάνθρωπος,
που δίδαξε, υπέφερε, σταυρώθηκε, αναστήθηκε και αναλύθηκε στους ουρανούς, είναι ο Υιός του Θεού ομολογενής. Και το πιστεύουμε και υπακούμε κατά πάντα στο Λόγο Του. Και πραγματικά τον αγαπούμε απεριόριστα, γιατί Εκείνος μας έδειξε και μας έδωσε το μέγα δώρο της αγάπης και σωτηρίας. Έδω και ημίν την αιώνια ζωή και το μέγα έλεος. Αμήν. Yeah.